Γεωργίας, αλλά και τον κύριο Ορέστη Τσάκα, που είναι οινολόγος, έτσι, μέλος ενός από τα πιο γνωστά και πιο καλά ποιοτικά οινοποιεία εδώ της Κύπρου. Γεια σας και στους δύο. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, αγαπητοί Χρήστο. Να ξεκινήσουμε με το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει. Πάμε στον κύριο Πάζαρο πρώτα. Να δούμε πόσο διευρυμένο είναι κιόλας. Αγαπητέ μου Χρήστο, όπως σωστά έχετε αναφέρει, η ζυμανία είναι έναν παραδοσιακό ποτό, το οποίο είναι καταχωρημένο γεωγραφικά στην Κύπρο. Είναι προϊόν, ονομαστικό προϊόν προέλευσης και προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τρίτες χώρες, οι οποίες έχουν κάποιες διμερείς συμφωνίες μαζί με την Ευρώπη. Οπότε, ως τέτοιο προϊόν έχει κάποιες προδιογραφίες οι οποίες πρέπει να τηρούνται για να φέρει νόμιμα την ονομασία Ζυμανία. Ναι. Τα τελευταία χρόνια, όπως και εσείς φαντάζομαι και αρκετός κόσμος, έχουμε παρατηρήσει σε διάφορα φεστιβάλ ή άλλους χώρους να κυκλοφορούν στην αγορά διάφορα είδη από φρούτα που να έχουν ετικέτα τη Ζυμανία. Οι διάφορα είδη, όπως σας σωστά έχει αναφέρει, ρόδιν ή μήλων ή κάτι άλλο, το οποίο είναι παράνομο, αφού η ζυμανία, όπως έχω αναφέρει, είναι προϊόν ονομαστικής προέλευσης και παράγεται μόνον το τονίζω αυτό, ναι, από σταφύλι. Συνεπώς δεν μπορεί να δίνεται η ονομασία ζυμανία σε ποτά που δεν έχουν ως βάση τους το σταφύλι ή που δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία παραγωγής της ζυμανίας. Αυτό είναι παράνομο, είναι ενάντια στον νόμο που λέτε ή απλώς χαλάει την ταυτότητα του προϊόντος? Κοιτάξτε, το γεγονός ότι δεν τηρούνται οι προδιαγραφές, υπάρχει μια παραπληροφόρηση αλλά και εκμετάλλευση προς το κοινό. Οπότε θεωρούμε ότι είναι παράνομο, διότι από τη στιγμή που δεν έχουν εξασφαλιστεί οι προαπαιτούμενες άδειες που απαιτείται από το υγειονομείο, από το τμήμα τελωνίου και δεν έχει ακολουθηθεί η σωστή διαδικασία παραγωγής, εμφιάλωσης και εμπορίας τους προς την αγορά, είναι παράνομο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όταν δεν έχει πέρασει από την προαπαιτούμενη άδεια, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να περιέχει μέσα αυτό το συγκεκριμένο ποτό. Οπότε δεν μπορεί να ονομάζεται ζυμανία οτιδήποτε άλλο προέρχεται εκτός από σταφύλι. Αυτό είναι, θεωρώ ότι είναι κατοχυρωμένο, θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο και οτιδήποτε άλλο είναι παράνομο. Μάλιστα. Για πάμε και στον κύριο Τσάκα να ακούσουμε τις απόψεις ενός συνολόγου ειδικού πάνω στο θέμα και να υπενθυμίσουμε ότι η ζυμανία παίρνει το όνομά της από τα ζύβανα που είναι τα στέμφυλλα. Πάρα πολύ σωστά. Να ξεκαθαρίσουμε πως για να ονομάσεις ζυμανία το συγκεκριμένο προϊόν υπάρχουν κάποιες διαδικασίες τις οποίες πρέπει να ακολουθήσεις αναγκαστικά. Αυτές είναι ότι πρέπει να παράξεις το προϊόν σου, να δημιουργήσεις στην ουσία κρασί από κυπριακές ποικιλίες. Mm-hmm. Οι πιο γνωστές είναι, όπως οι περισσότεροι γνωρίζουν, το ξυνιστέρι και το μαύρο. Και ακολούθως να κάνεις την απόσταξή σου μαζί με τα στέμφυλλα. Mm-hmm. Πρέπει να είναι μονής απόσταξης και ακολούθως μπορείς να κάνεις τη διόρθωση μαζί με νερό το οποίο προέρχεται από την Κύπρο, εννοείται, και ελέγχεται με τον... με την νομοθεσία της Κύπρου όσον αφορά την ποιότητα του νερού για να γίνεται η διόρθωση και στο τέλος το τελικό σου προϊόν, η ζυμανία, θα πρέπει να είναι μεταξύ 43 και 52% αλκοόλ. Ναι, άρα και οι βαθμοί αλκοόλης παίζουν πολύ σημαντικό στη διαμόρφωση του προϊόντος. Ακριβώς. Βασικά δεν μπορείς, δηλαδή, και να κάνεις όλη αυτή τη διαδικασία και να στο τέλος να καταλήξεις με 42% αλκοόλ, τότε δεν μπορείς να το ονομάσεις ζυμανία. Μάλιστα, μάλιστα. Το ερώτημα κάποιων τηλεθεατών είναι η παλαιωμένη ζυμανία εξακολουθεί να είναι ζυμανία? Γιατί και εσείς έχετε μια από τις καλύτερες παλαιωμένες ζυμανίες που κυκλοφορεί. Πολύ σωστό. Για να είμαστε ειλικρινείς, όμως δεν το ξεκαθαρίζει το συγκεκριμένο το κομμάτι. Γι' αυτό και πάνω στη ζυμανία δεν μπορείς να αναγράψεις το πόσο καιρό παλαιώνει η ζυμανία στα βαρέλια. Αυτό μπορείς απλά να αναφέρεις ότι παλαιώνει σε δεινά βαρέλια. Μάλιστα. Δεν μπορείς να ονομάσεις όμως το πόσο χρόνο έχει μείνει στα βαρέλια. Μόνο ονομαστικά στον επισκέπτη που θα έρθει πάνω στο εινοπείο. Ναι. Κύριε Τσάκα, εσείς νιώθετε ότι αυτή η ιστορία με τους υπόλοιπους καρπούς, τις υπόλοιπες ζυμανίες εντός εισαγωγικών, απειλεί το παραδοσιακό μας προϊόν? Πώς το βλέπετε ως επιστήμονας συνολόγος? Κοιτάξτε, το να ξεκαθαρίσουμε πως απόσταγμα από τέτοιου φρούτα μπορείς να κάνεις χωρίς κανένα πρόβλημα και είναι παραδοσιακό σε
χώρες που είναι πιο βορειά στην Ευρώπη. Όπως γνωστή είναι και η Παλίνκα, για παράδειγμα, η Ναι. οποία φτιάχνεται από φρούτα. Παρ' όλα αυτά, στην Κύπρο σίγουρα θα πρέπει να εφαρμόζονται οι νομοθεσίες, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι πως το προϊόν το οποίο παίρνει ο καταναλωτής Ναι. πρέπει να έχει μια σημασία. Γιατί όταν λέμε ζημανία, σημαίνει αυτά τα πράγματα. Επομένως, Σωστό. δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε εμείς επειδή έτσι απλά μας ήρθε. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούμε τους κανόνες, έτσι ώστε ο καταναλωτής να ξέρει πραγματικά ότι ζημανία σημαίνει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Κύριε Πάζαρε, μπορούμε να Αγαπητέ μου Χρήστο. ελπίζουμε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό ή κακό, μάλλον καλό είναι, ότι και η ζιβανία θα γίνει προϊόν ΠΟΠ, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Μας θυμίζει πάρα πολύ το χαλούμι αυτών των περιστατικών. Οπότε καταφέραμε να κατοχυρώσουμε γεωγραφικά αυτό το προϊόν με ονομαστική προέλευση από την Κύπρο. Οπότε θα πρέπει να προστατεύσουμε. Και θεωρώ ότι η προστασία του γίνεται μέσα από σωστές διαδικασίες. Οπότε εμείς εκεί που εκ της θέσης μας είμαστε υποχρεωμένοι όταν βλέπουμε κάτι το οποίο στην αγορά δεν είναι αυτό που πρέπει, θα πρέπει να το αναδεικνύουμε για να προστατεύουμε και το προϊόν, αλλά και να προκαταλαβαίνουμε κάποια γεγονότα. Ναι. Διότι, αγαπητοί μου, Χρήστο, να σας πω ένα παράδειγμα. Παράδειγμα, υπάρχουν φίλοι μας οι οποίοι οι άνθρωποι έχουν διαβήτη, είναι διαβητικοί. Ναι. Και μπορεί να πίνουν τη ζυβανία γιατί είναι ένα ποτό το οποίο δεν περιέχει ζάχαρη, ας πούμε. Δεν υπάρχει προσθήκη ζάχαρης. Όταν αυτό το προϊόν δεν περνάει μέσα από τις υγειονομικές διαδικασίες και δεν υπάρχει ο απαιτούμενος έλεγχος, τότε αντιλαμβάνεστε ότι, είπα ένα απλό παράδειγμα τώρα, μπορεί να δημιουργηθούν περαιτέρω δυσάρεστα περιστατικά. Γι' αυτό οφείλουμε, νομίζω εχθές που είχαμε μια συζήτηση στη Βουλή, ότι γίνεται μια διαδικασία αυτά από μήλων και από ρόδι να έχουν μια ετικέτα διαφορετική. Ναι. Όμως δεν μπορούν να ονομάζονται ζιβανία. Ναι. Απαγορεύεται, είναι παράνομο. Οπότε από τη στιγμή που είναι παράνομο, θα πρέπει να αποσυρθούν άμεσα από την αγορά όπου και αν υπάρχουν. Και αν και εφόσον εγκριθούν να κυκλοφορήσουν με άλλη ονομασία ή τζιβάνα ή οτιδήποτε άλλο και είναι νόμιμο και θα περνάει από τους απαιτούμενους ελέγχους, τότε πολύ ευχαρίστως δεν Μάλιστα. θα υπάρχει οποιαδήποτε αντίρρηση. Πάντως, αν είναι να Οπότε, έχουμε τους ίδιους τσακωμούς, τις ίδιες αντιπαραθέσεις, την ίδια διελκυνστίδα και τα ίδια προβλήματα που έχουμε με το χαλούμι, αφήστε το. Γιατί ο φάκελος χαλούμι πραγματικά έχει ταλαιπωρήσει και το ίδιο το καλά προϊόν και τους παραγωγούς, αλλά και τον εκεί κόσμο, αγαπητέ που μου βλέπει Χρήστο, μόνο μιλούμε ανατιμήσεις για στο τέλος της ημέρας. Για να είμαστε συμφωνούμε. σωστοί, αν θα γίνει δουλειά, να γίνει σωστά. Εγώ ξέρω τι με στενοχωρεί με το χαλούμι. Στενοχωρεί ότι έγιναν κάποιε συμφωνίε από όλου του εμπλεκόμενου φορεί Ναι. και κάποιοι από του εμπλεκόμενου φορεί δεν Έτσι. έχουν υιοθετήσει αυτή τη συμφωνία Έτσι. και τα χέρια που έχουν δώσει, με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε άλλα προβλήματα. Οπότε Μάλιστα. αντιλαμβάνεστε ότι ένα προϊόν που παράγει γύρω στα 300 με 350 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο εξαγωγές και είναι το δεύτερο προϊόν στις εξαγωγές του τόπου μας, ότι θα πρέπει να το προστατεύσουμε και αυτό. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, ευελπιστώ ότι μετά από την παρέμβαση και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με όλους τους εμπλεκόμενους Ναι, φορείς, ότι θα θα βρεθεί λήξει η χρυσή κάποια στιγμή, τομή θέλουμε να και θα λήξει πιστεύουμε, κύριε κάποια Πάζα. φάση για να προστατεύσουν το προϊόν. Επίσης, περιμένουμε Ναι. και μέσα στον Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος, να υιοθετήσει και το αίτημα μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μας δώσει την παράταση από το 24 που τελειώνει το τέλος του Ιουνίου-Ιουλίου, να μας δώσει 5 χρόνια Μάλιστα. παράταση μέχρι το 29, για να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε το 51-49 όπως ήταν η αρχική συμφωνία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσάκα. Ολοκληρώνοντας, Και εγώ η ευχαριστώ ζιβανία πολύ. μας, η κανονική, η ορθόδοξη, μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό και να γίνει ένα εξαγώγημο προϊόν όπως το χαλούμι. Σίγουρα θα μπορούσε να γίνει αυτό και ήδη γίνεται, για παράδειγμα, από τις μεγάλες βιομηχανίες με τρομερή επιτυχία και συγχαρητήρια σε αυτούς. Το θέμα είναι λίγο στο κόστος όσον αφορά, γιατί η ζιβανία, όπως έχουμε προαναφέρει, πρέπει να είναι το κατελάχιστο 43% αλκοόλ. Η πιο παραδοσιακή συνήθως τη βρίσκουμε με 45% και 47% αλκοόλ. Εκεί όμως είναι που δυσκολεύουν τα πράγματα, γιατί όταν αρχίσει να εξάξει το εξωτερικό, βλέπεις αυτή τη διαφορά να έχεις μια μη ανταγωνισιμή τιμή στο θέμα της αλκοόλης, γιατί φορολογείται αυτό. Δηλαδή αυτά τα 7% έχουν μια διαφορά στο τελικό κόστος της ζημανίας που θα εισαχθεί σε μια οποιαδήποτε χώρα. Ναι. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να δούμε και
έχει κάποιες επιπτώσεις. Οι Παρ' όλα ξένοι αυτά, την πίνουν τη ζυβανία. σίγουρα. Εμείς το βλέπουμε πάρα πολύ και στο εινοποιείο, αλλά είναι κάτι το οποίο τους προωθούμε και εμείς, δηλαδή να δοκιμάσουν τις διαφορετικές ζυβανίες, γιατί υπάρχουν πολύ πολύ αξιολογές ζυβανίες που μπορείς να βρεις στο μπαζάρι αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως που συστήνουμε είναι σίγουρα να πάρετε ζυβανίες από πιστοποιημένους παραγωγούς, γιατί εκεί γίνεται και σωστός έλεγχος. Να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο η πρώτη ύλη η οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να παράξουμε την ζυβανία, δηλαδή το σταφύλι, αλλά και στο γενικά χαρακτηριστικά τα οποία περνάνε από σωστό έλεγχο από το κράτος. Το οποίο εκεί είναι, δηλαδή όταν τα πάρεις μια παράνομη, θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά, ζυβανία, η οποία δεν έχει γίνει σωστό έλεγχο, μπορεί να έχει πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε μεθανόλη. Σωστό. Η οποία μεθανόλη ύστερα θα σου δημιουργήσει, εντάξει, στις περιπτώσεις που θα μιλάμε για μεγάλη κατανάλωση, είναι επιβλαβές στον οργανισμό. Μάλιστα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε από τους σωστούς ελέγχους. Έχετε δίκιο. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά για το